Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε γεμιστές πιπεριές με κιμά κοτόπουλο. Θα είναι μια διαφορετική καλοκαιρινή συνταγή. Πολύ light, πολύ εύκολη για να γίνει. Ναι. Και θα σας δείξω και έναν τρόπο να τα κάνετε ακόμα πιο γρήγορα. Δηλαδή, κανονικά τα βάζουμε στο φόρνο και περιμένουμε μία-μία-μισή ώρα. Σε μισή ώρα θα έχουμε έτοιμο το φαγητό μας. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα. Γίνανε. Λοιπόν, θέλουμε 8 μεγάλες πιπεριές χρωματιστές. Άμα δεν θέλετε να πάρετε χρωματιστές, πάρτε μόνο πράσινες. Απλά φαίνεται πιο ωραίο με τους χρωματιστές. 600 γραμμάρια κιμά κοτόπουλο. Πια όλα τα μαγαζιά πουλάνε κιμά κοτόπουλο. Θα πάτε στο Κασάπι και θα ζητήσετε κιμά κοτόπουλο. Μπορείτε να πάρετε ανάμεικτο, μπούτι στήθος ή μόνο στήθος ή ακόμα καλύτερα μόνο μπούτι. Χωρίς βέβαια πέτσες. 2 κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 250 γραμμάρια ρύζι λευκό, μακρύκοκο. Μακρύκοκο. Ναι, ένα μπασμάτι μπορούμε να βάλουμε πάλι. Λίγο ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι, 2 κονσέρβες ντομάτα κονκασέ. Από που κρατάμε το μισό περίπου κουτάκι χωριστά, θα τα ανακατέψουμε στο τέλος με λίγο κέτσαπ. 300 γραμμάρια ντυρόλο τσένταρ. Θέλουμε τυράκι μέσα για να φαίνεται πιο έτσι γεμάτο το γεύμα μας. Έχει και λιωμένο τυρί μέσα. Ελάτε. Άρα είναι light και δεν μας πειράζει. Μαϊντανό ή βασιλικό για το τέλος. Και αυτά είναι όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις πιπεριές. Παίρνουμε τις πιπεριές. Εδώ είναι τώρα που θα τις καθαρίσουμε. Κόβουμε τα πιπεριά. Νομίζω ότι οι πιπεριές έχουν τα πιο ωραία χρώματα. Ναι. Και τα πιο, δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πορτοκαλί από το πορτοκαλί αυτής της πιπεριάς. Πιο ωραίο κόκκινο, πιο ωραίο πράσινο, κίτρινο, ε. Δεν είναι ωραίο χρώμα, ναι. Είναι πολύ καθαρά, πολύ. Ξέρεις πως πάει η γλυκύτητα. Δηλαδή και οι θερμίδες. Ναι. Δηλαδή, όσο πιο κόκκινο είναι το. Οι κόκκινες και οι κίτρινες, να ξέρεις, είναι πολύ πιο γλυκές από τις πράσινες και οι πορτοκαλί. Αλλά έχει να κάνει. Σαν να είναι, ας πούμε, οι άγουρες οι πράσινες και οι γινωμένες οι άλλες. Ακριβώς, ακριβώς. Να ξέρεις, έχουν και περισσότερες θερμίδες βέβαια οι χρωματιστές, γιατί έχουν περισσότερο ζάχαρη, γι' αυτό είναι και πιο γλυκές. Ουσιαστικά έχουν τη ζάχαρη των λαχανικών. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, χωρίζουμε τα καπάκια. Και ο τρόπος που θα σας δείξω για να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τις πιπεριές μας γεμιστές είναι, θα σας φανεί λίγο παράξενο. Στα γεμιστά δηλαδή θα κάνει σήμερα. Γεμιστά θα κάνω, είναι στο φούρνο, άμα θέλετε βγάλετε να τα δείτε. Για δέντρα Γιώργο, τι γίνεται. Βγάζω όλα τα καπάκια στην άκρη. Ωραία είναι, πολύ. Γεμιστά. Ωραία. Τι γελάτε. Ναι, θέλαμε να τα δούμε, μόνο εσύ τα είδες. Ναι. Πες και εσύ, δεν με πιστεύετε. Παιδιά, και εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό που ο Γιώργος είναι γεμιστά. Έτσι καλά. Λοιπόν, δεν μας πιστεύετε. Για να πει κάτι ο άνθρωπος δεν διασταυρός τώρα, έτσι λέει η αέρα. Αλλά τόσα χρόνια στην τηλεόραση, ρε Γιώργο, να μην ξέρουμε τι είναι γεμιστά και τι όχι. Όταν λέμε γεμιστά, εννοούμε γεμιστά. Τέλος. Ορίστε, να τα δουν και οι τηλεθεατές. Μπράβο. Ποιο γεμιστά δεν έχεις. Για του λόγου τα ληχθές. Λοιπόν, Γιώργο, κανονικά γεμίζουμε τις πιπεριές και τις ψώνουμε στο φούρνο. Αυτό που θα κάνουμε για να επισπεύσουμε τη διαδικασία είναι να τις βράσουμε 2-3 λεπτάκια, ναι. Και τελικά, άμα τις βάλουμε σε βραστό νερό με λίγο αλάτι, έχω το αλάτι πίσω, κατευθείαν θα μειώσουμε στα 3 τέταρτα το χρόνο που χρειάζεται στο φούρνο η πιπεριά. Δηλαδή εκεί που θέλει μία ώρα, θέλει 20 λεπτάκια και είναι έτοιμη. Ναι. Έτσι όπως είναι τις πιπεριές. Αυτό ισχύει και για τα γεμιστά τα αλά. Όχι, τις ντομάτες δεν μπορούμε να τις βάλουμε μέσα γιατί θα λιώσουν, θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, 3 λεπτάκια μετράμε και μέχρι να γίνει να βράσουν οι πιπεριές θα ετοιμάσουμε την υπόλοιπη γέμιση που θα βάλουμε στα γεμιστά μας. Όπου, για να μην πετάξουμε αυτά τα καπάκια αυτό, εδώ ναι, πέρα. Κάτι να κάνεις με τα καπάκια. Θα τα βάλουμε στη γέμιση, φίλε Δημήτρη. Μπράβο, φιλάκι. Σιγά μην τα πετούσαμε. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο. Καλοκαιρινό φαγητό. Αυτό που το πηγαίναμε στο φούρνο και πηγαίναμε το πέραμε μετά το μπάνιο. Αυτό. Όπου τι είπες τώρα. Και μια φρατζόλα ψωμί μέχρι αυτό στο σπίτι είχαμε φάει μισή. Τι είπες τώρα. Και φετούλα με φετούλα αυτό είναι. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο φαγητό, αλλά πολλές φορές εκεί πέρα που είναι ελαφρύ το κάνουμε πάρα πολύ βαρύ γιατί βάζουμε πάρα πολλά λάδια μέσα και δεν το καταλαβαίνουμε στο φαγητό αυτό όταν βάλουμε πάρα πολύ λάδι. Εκεί πέρα που νομίζω ότι τόσο ένα light γεύμα τελικά γίνεται πάρα πολύ βαρύ το φαγητό. Και παίρνεις πολλές θερμίδες και δεν τις καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ρίχνω τις πιπεριές μέσα, παίρνω 2 κρεμμύδια, ψιλοκόβω και 2 κρεμμύδια. Φίλε, πώς ψιλοκόβεις έτσι, μαεστρίδικα. Ωραία, εκεί είσαι μάγερα. Είναι ωραία, αλλά δεν σου δει. Πήγα εγώ να ψιλοκόψω την άλλη φορά. Παιδιά, και εγώ έχω κοπεί πάρα πολλές φορές.
Το ακούμε εμένα είναι ότι ισχύει. Μία θα πάει την γλώσσα σήμερα, είναι και μαγνητική βροχή. Για αυτό που λέει ο φίλος μου ο Κώστας ισχύει. Δηλαδή είναι και το μαχαίρι. Θα δώσουμε μία φορά να πάρουμε ένα καλό μαχαίρι, 15-20 ευρώ και θα μας βάλει ένα πρόσκο. Γιατί συνήθως με το μαχαίρι την πατάνε οι περισσότεροι και οι νοικοκυρές. Παίρνουν αυτό το μαχαιράκι το μικρό και προσπαθούν να κάνουν το κρεμμύδι. Και κάνουν 10 ώρες και στο τέλος νευριάζουν πάρα πολύ και το βάζουν μέσα στο μίξερ και το κόβουν στο μίξερ. Άμα πάρεις ένα μαχαίρι, σίγουρα το πρώτο κρεμμύδι θα το πετύχεις, το δεύτερο δεν θα το πετύχεις, αλλά σιγά σιγά αρχίζεις να συνηθίζεις. Οτιδήποτε και να κάνεις, αρχίζεις να συνηθίζεις. Τένις εγώ που δεν ξέρω, άμα παίξω 10 φορές δεν θα συνηθίσω, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω να παίξω, να σου πω. Τώρα κάτω. Τώρα, γιατί ας πούμε εγώ που είμαι άμπαλος, όσο πως για να παίξω. Τώρα που θα πάμε στο, πώς το λένε, στην Κυλίνη. Βέβαια σας είπα ότι πριν προ-Κυλίνης θα σας βγάλω και εδώ, στην εξοχή. Στην καλύτερη με διαφορά παραλία της Αθήνας, με τεράστια διαφορά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που δεν είναι άλλη από τον Αστήρ Beach στη Βουλιαγμένη. Τέλεια. Η καλύτερη χρυσή παραλία την άλλη εβδομάδα. Πάμε και εκεί δηλαδή. Η καλύτερη παραλία by far στην Αθήνα. Ο Αστήρ Βουλιαγμένη. Ναι ρε, η άμμος είναι χρυσή εκεί. Έβαλα και λευκό κρεμμύδι και κόκκινο κρεμμύδι. Μήπως ξέρει να μου πεις κανείς έτσι, ας πούμε. Οπότε για πρώτη φορά που ανοίγει τις πόρτες του Αστέρα στη Βουλιαγμένη για να γίνει εκπομπή. Τα λέμε αυτά. Κύριε Γιώργο, είναι πρώτη φορά που ανοίγει τις πόρτες του Αστέρα για να μπουν μέσα τοπικές κάμερες για να γίνει εκπομπή. Λοιπόν, εδώ πέρα στη συνταγή μας βάλαμε ένα λευκό κρεμμύδι και ένα κόκκινο κρεμμύδι. Να σας πω τη διαφορά ενός κρεμμυδιού και του αλουνού. Το κόκκινο κρεμμύδι συνήθως το βάζουμε στις σαλάτες ή σε ομές Παρασκευές. Έχει πιο ωραία γεύση από το λευκό και συνήθως είναι πιο ακριβό. Το λευκό το χρησιμοποιούμε περισσότερο για φαγητά. Δηλαδή για μία σούπα ή για ένα φυσικό ή οτιδήποτε. Γιατί είναι και πιο φθηνό και έχει και πιο γλυκιά γεύση από το άλλο. Παναγία μου, τα μάτια μου. Εντάξει τώρα. Ναι. Λοιπόν, δύο κρεμμυδάκια, τις υπόλοιπες πιπεριές. Θα ψιλοκόψω και τις δύο σελίδες σκόρδο. Τρεις. Πολύ ωραία. Πρόσεχε ρε, κοίτα ρε κάτω ρε. Αφού κλαίω, τι να κάνω. Πού είστε μόνο, τελειώσουμε, τα βάλα μόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Φεϊ. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ έχει σύλλογο του Θεού. Έχει σύλλογο του Θεού. Καλημέρα. Μιλάει, μιλάει. Είστε Παναγία μου. Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Τι έπαθε. Συγκινήθηκε, μωρέ, με τα γενέθλια. Γιατί κλαις. Δεν είμαι εγώ για τέτοια, ρε Φεϊ. Στο έχω πει για το φορέ. Δεν μπορώ γενέθλια για τέτοια πράγματα. Γιατί κλαις που χωρίσαμε σιγά. Δεν είναι και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Όλοι σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα είμαι και εγώ σοβαρότατη. Όχι, δεν είμαστε καθόλου σοβαροί. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, να σου κάνω μια ανακεφαλαίωση τι έχω κάνει ως τώρα. Ωραία, γεμιστά. Ναι, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, έχω πάρει τις πιπεριές, έχω βγάλει τα καπάκια, τις έχω ρίξει για 3 λεπτάκια σε βραστό νερό να βράσουν για να μαλακώσουν λίγο, γιατί θέλω να κάνω πολύ πιο γρήγορα τα γεμιστά από όσο τα κάνω φυσιολογικά. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Βγάζω τις πιπερίτσες μέσα από το νερό. Θα κόψεις και λίγο από κάτω. Τι κάνεις? Μαλακώσανε τώρα. Άμα χρειάζεται να το κόψω για να σταθεί στο τέτοιο, θα το κάνω. Λοιπόν, στο ίδιο νεράκι τώρα που έχει μείνει, επειδή έχει ήδη αλάτι, θα ρίξω και το ρύζι που είναι να βάλω κανονικά στην συνταγή και θα το βράσω το ρύζι για να είναι έτοιμο βραστό. Επιτέλους, σήκωσε το μαλλί προς τα πάνω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω και το ρύζι μέσα. Καλό είναι να πάρετε ένα μακρύκοκο, ένα μπασμάτι, ένα αρωματικό ρύζι, έτσι να γίνει πιο αρωματικό το φαγητό μας. Δεν βάλαμε γλασέ ρύζι. Τι ρύζι βάλαμε? Ένα άλλο μακρύκοκο. Τα γλασέ είναι συνήθως κοντόκοκα. Εντάξει, οποιοδήποτε ριζάκι θέλετε, βάζετε. Τώρα, αν βάλετε και γλασέ, δεν πειράζει. Δεν τρέχει και τίποτα. Και σοτάρις. Σόταρα. Κρεμμύδια. Δύο κρεμμύδια. Τα υπόλοιπα από τα καπάκια που βγάλαμε από τις πιπεριές. Τρεις σκελίδες σκόρδο με λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Θα βάλω αλάτι πιπέρι μέσα. Έχω βράσει και λίγες ακόμα εδώ πέρα. Όπως βλέπετε. Να βάλω τώρα αλάτι πιπέρι. Ναι. Νομίζω στη συνταγή έχω δώσει 8, αλλά εγώ έχω 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ας ελπίσουμε να φτάσει η γέμιση. Άμα δεν φτάσει, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο παραπάνω, γι' αυτό δεν φτάνει. Αλάτι πιπέρι και. Α, έβαλα κατευθείαν και θα ρίξω μέσα στο κιμά. Τώρα. Τι κιμά?
Έχω πάρει κιμά κοτόπουλο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να πάρετε κιμά κοτόπουλο, μπορείτε να πάρετε κιμά μουσχαρίσου ή ακόμα και κιμά χοιρινό. Αλλά για να κάνουμε πιο light τη συνταγή, όπως σας είπα, γενικά η συνταγή είναι πάρα πολύ light. Ναι, και πάρα πολύ έτσι. Δεν έχει θερμίδες. Είναι πολύ ευχάριστο να τρώσει και δύο και τρία κομμάτια, δεν έχει πολλές θερμίδες. Άσε που σαν γεύμα είναι ολοκληρωμένο. Γιατί έχει μέσα το ρύζι, έχει τα λαχανικά, έχει την πρωτεΐνη, έχει το κιμά από το κοτόπουλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Ναι, ναι. Θα σου δείξω πώς θα το σερβίρουμε, γιατί έτσι σκέτα δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Άρα δεν δοκιμάζω. Όχι, θα δοκιμάσεις. Περιμένω να σερβίρει. Λοιπόν, βάλε μου δύο πιπερίτσες εδώ πέρα, να σου δείξω πόσο σκέφτομαι εγώ να το βγάλουμε. Α, είναι ζεστό, ε. Και μία κίτρινη. Κίτρινη εδώ, έτσι. Τι ωραία χρώματα. Ελαιόλαδο. Ξηράκι λεμόνι στη σαλάτα, μπαλσάμικο λεμόνι. Ξύδι.